Καλό μεσημέρι, κύριε Προκομμένο. Καλό σας μεσημέρι. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς έγινε? Ακούστηκαν διάφορα. Είδαμε και την ανάρτησή σας, το τι αναφέρετε στην ανάρτησή σας. Όμως ακούστηκαν και κάποια πράγματα πέραν από την ανάρτησή σας, στα οποία εσείς δεν αναφερθήκατε. Ναι. Αυτό που έγινε χθες στη Βουλή είναι ανεκδίκητο και προσβάλλει το ίδιο το Κοινοβούλιο. Καθότι προέδρευε ο ίδιος ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου μαζί με τον κύριο Γκουλίαν ως πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου. Δεν μπορεί να μην μου αναγνωρίζετε το δικαίωμα να υποβάλω ερώτημα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. Και τι ήταν αυτό το ερώτημα? Απλό και γενικό. Το ρώτησα κατά πόσο πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, αξιωματούχοι του κράτους, υπουργοί, βουλευτές, προσέφυγαν κοντά του προκειμένου να μεσολαβήσει, ούτως ώστε η αδικία, αν αισθάνονταν αδικημένοι που υπήρχε σε θέμα με αναδιαστρώσεις τους, έτυχαν χειρισμό από τον ίδιο. Τόσες περιπτώσεις είχε. Πριν προλάβω να τελειώσω την ερώτηση μου, εντελώς απρόκλητα και ακόμα δεν μπορώ να κατανοήσω, επετάχθηκε ο συνάδελφος από την άκρη του δωματίου, άρχισε να με βρίζει, να με προκαλεί, να κανιβαλίζει, γιατί εκείνος κανιβάλισε επί της ηθικής μου. Είναι γυναίκα παντρεμένη εδώ και 25 χρόνια. Συγγνώμη, κύριε Χαραλαμπίδου, τι εννοείται? Κύριε Χαραλαμπίδου, δώστε μας μια διευκρίνηση. Ακριβώς το σημείο της ηθικής. Τι εννοείται κανιβάλιζε επί της ηθικής σας? Πρώτα απ' όλα, ξεκίνησε να μου λέει, ξέρεις ποιος είναι. Δεν θέλω να πω σε αυτά. Κύριε Προκομμένο, σας παρακαλώ, ρίχνω το επίπεδο της συζήτησης. Με προκάλεσε σε ηθικό επίπεδο. Άφησε υπονοούμενα για την ηθική μου, για την προσωπικότητα μου, εσχρά, χυδαία υπονοούμενα. Και δεν τον κάλεσε σε τάξη ο ίδιος ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, που έμεινε ανεπανόρθωτα κατά την άποψή μου εκτεθειμένος, γιατί το ελάχιστο που μπορούσε να του πει ήταν να τον καλέσει σε τάξη. Εδώ λέμε ότι δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους καλεσμένους στις επιτροπές, όχι να προσβάλλεται με σεξιστικότατον τρόπο, με χιδέα μεσχρή επίθεση, μία βουλευτή. Δεν ήμουν καν σε διάλογο μαζί του. Υπέβαλα ένα ερώτημα. Και να τον αφήνω να κανιβαλίζει με αυτόν τον τρόπο εντός της Βουλής. Κυρία Χαραλαμπίδου, επειδή το περιστατικό έγινε μπροστά σε αρκετούς, υπήρξε κάποια αντίδραση μετά? Είχατε κάποια επικοινωνία με οποιονδήποτε, είτε από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, είτε με κάποιον άλλο, ή τι προτίθεστε να κάνετε εσείς από εδώ και πέρα? Τα έβαλα όλα μαζί. Κοιτάξτε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός έβγαλε πριν λίγο μία ανακοίνωση, στην οποία κάνει μία έξι ελαφριά αναφορά, η οποία όμως είναι εμφανώς που παραπέμπει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, την πρώτη φορά που είχαν αντιμετωπίσει τέτοιου είδους συμπεριφορές εντός Κοινοβουλίου, επονδιοφυλάκησε ο τότε πρόεδρος του Κοινοβουλίου, αλλά δεν ήταν παρόν. Αυτή τη φορά ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ήταν παρόν. Και θα ανέμενα ότι όταν γινόταν αυτή η ανέτεια, η απρόκλητη επίθεση σε βάρος μίας βουλευτού, θα έπρεπε να τον επαναφέρει σε τάξη. Μάλιστα. Προτίθεστε να πράξετε κάτι από εδώ και πέρα για να αποκαταστήσετε εσείς την τάξη και την, όσα πρέπει να αποκατασταθούν έτσι όπως εσείς το θεωρείτε? Κύριε Προκομμένε, όπως είπατε πριν, στην αίθουσα ήταν ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, πολλοί καλεσμένοι. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν μάρτυρες για το πώς έγινε το περιστατικό. Εξού και σήμερα, σε όλες τις εφημερίδες, όπως παρουσιάζεται στα ρεπορτάζ, βλέπετε ότι δεν υπάρχει διαφωνία. Υπέβαλα έναν ερώτημα. Δεν θα υποβάλω λίστα ερωτημάτων στους βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού για να μου εγκρίνουν ή να μου απορρίψουν εάν μπορώ για λόγους διαφάνειας να θέσω ένα ζήτημα στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. Λοιπόν, και όταν κάποιοι λένε όλα στο φως, να ρωτήσουν τους βουλευτές τους πρώτα, διότι η όλη συμπεριφορά χτες εύλογα δημιουργεί ερωτήματα. Κυρία Χαραλαμπίδου, να ρωτήσω ακόμη πιο ευθέως, γιατί ενδεχομένως ήθελα να ρωτήσω κάτι σε κειμένο, αλλά δεν πέρασε. Αν από την Βουλή δεν πάρετε την αποκατάσταση που εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει, τις τάξεις και των όσων πρέπει να γίνουν, υπάρχουν και άλλα σώματα στα οποία ενδεχομένως να αποταθείτε. Με αυτό που λέτε μπορεί να εμπίπτει και σε άλλες κατηγορίες. Θέλετε να πω κάτι? Εχθές ήμουν πολύ ταραγμένη
όχι μόνο για το επεισόδιο, αλλά και για το ότι δεν έδειξε διαχείριση. Ξέρετε, ο σεξισμός έχει πολλούς τρόπους να εκφράζεται. Δεν είναι μόνο με την επίθεση. Είναι και με τη σιωπή. Και αυτόν, για μένα, είναι ακόμα πιο κατακριβαίο. Γιατί εκείνος που κάνει τη σεξιστική επίθεση, κρίνεται και χτίσεται. Αυτοί που σιωπούν όμως, πολλές φορές περνούν στα παρατήρητα. Κύριε Χαραλαμπίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν σχολιάζεται η συμπεριφορά του. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από την κυρία Χαραλαμπίδου.